ένα βήμα έγινε σήμερα, η κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Α1Ε. Πρέπει να διαδεχτεί αυτή την κατάκτηση η άνοδος της ομάδας στην Τρίτη Εθνική. Έτσι ακριβώς είναι. Κάναμε το πρώτο βήμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, από παίχτες μέχρι το τεχνικό επιτελείο. Και ετοιμαζόμαστε τώρα να κάνουμε το πιο σημαντικό βήμα, που είναι τα μπαράζ. Έχουμε μεγάλη πίστη στην ομάδα μας. Πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι για να καταφέρουμε και αυτό το βήμα. Διότι από την αρχή ο σχεδιασμός ήταν αυτός, να φτιάξουμε μια ομάδα να μπορεί να ανταπεξέλθει στα μπαράζ και να φέρουμε την ομάδα εκεί που θα έπρεπε να είναι, και να είναι μια μικρή παρένθεση μόνο η πορεία μας στο τοπικό. Δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε όμως, βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά σήμερα στο γήπεδο, πραγματικά δίνουν ζωή σε αυτό το προάστιο και στην ομάδα αυτή τα παιδιά. Αυτή είναι η μεγάλη μας χαρά. Βλέποντας αυτό λες, εντάξει, εμείς τελικά είμαστε αυτό και τα υπόλοιπα μετά έρχονται. Η πρώτη ομάδα είναι η βιτρίνα της ομάδας, αλλά η βάση είναι όλα αυτά τα παιδάκια που είδαμε σήμερα. Και αυτό μας δίνει ακόμα μια μεγαλύτερη χαρά, γιατί βλέπουμε ότι φτιάχνουμε, εκτός από παίχτες, φτιάχνουμε και καινούριους φιλάθλους στην ομάδα. Να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές για το πρώτο βήμα που έχουμε κάνει για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους των ποδοσφαιριστών, των προπονητών και του Συμβουλίου όλα τα σωματεία που μας ευχήθηκαν να έχουμε καλή πορεία και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, είτε μέσω μηνυμάτων είτε μέσω site, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σίγουρα ήταν ένα πρωτάθλημα που θα καταλήξουμε στο ότι αυτός που το ήθελε περισσότερο το πήρε, και δεν θα κάνω έτσι περαιτέρω σχόλια. Νομίζω ότι αυτός που το άξιζε, αυτός που είναι πρώτος, αυτός το πήρε. Από εκεί πέρα τώρα έχουμε ξαναπεράσει τη διαδικασία του μπαράζ. Πρέπει από τη Δευτέρα να συγκεντρωθούμε σε ένα ακόμα πιο απαιτητικό πρωτάθλημα. Θα υποσχεθούμε στον κόσμο ότι θα κάνουμε ό,τι γίνεται και ό,τι περνάει από το χέρι μας, και όπως είχα πει και μετά την ήττα που είχαμε κάνει τον πρώτο δεύτερο γύρο, ότι θα πεθάνουμε στον αγωνιστικό χώρο για να βγάλουμε αυτή την ομάδα στην κατηγορία. Την ίδια υπόσχεση δίνουμε στους φιλάθλους μας, ότι θα τα δώσουμε όλα, θα αγωνιστούμε σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία του μπαράζ, και ευχόμαστε, γιατί πάντα θέλεις και τον παράγοντα τύχη μαζί, να έχουμε και την τύχη με το μέρος μας, να ξαναδούμε την ομάδα μας στη ΓΑΜΑ Εθνική και να ξαναχαρεί ο κόσμος της. Πώς αισθάνεσαι, σίγουρα τα συναισθήματα είναι έντονα όταν σε αυτή την ομάδα έχει αγωνιστεί ο πατέρας σου, ο αδερφός σου, και εσύ φέτος είσαι πρώτος σκόρερ σε αυτή την ομάδα, πιθανόν να είσαι και πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα. Ναι, είμαι χαρούμενος που βγήκα πρώτος σκόρερ. Θα δείξει στο τελευταίο μάτς. Τώρα, μ' αρέσει πάρα πολύ που έχω συνεχίσει τη γενιά της οικογένειάς μου σε αυτή την ομάδα, και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Μίλησες με τον Γιώργο για τα συγχαρητήρια? Μιλήσαμε, σε αυτό το μάτς δεν προλάβαμε, αλλά στο προηγούμενο σίγουρα μου είπε τα συγχαρητήρια που κερδίσαμε το πρωτάθλημα, αλλά και το επίτευγμά μου στο σκοράρισμα. Και η στόχη σου από εδώ και πέρα, η προσωπική? Τα την άνοδο σίγουρα, που θα καταφέρουμε να περάσουμε με την ομάδα. Να ανέβω όσο πιο ψηλά μπορώ σε θέμα κατηγοριών.